όπως σας είπα και από την αρχή της σημερινής εκπομπής, θα φύγουμε λίγο εκτός Ελλάδος. Θα πάμε μέχρι την Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Εκεί θα συναντήσουμε μια Ελληνίδα, την κυρία Έλενα Ραφαηλίδου, η οποία, μάλιστα, προσέξτε, είναι και γραμματέας της διοργάνωσης της παρέλασης στα πλάνα, τα οποία δείξαμε πριν, θα τα δείξουμε και τώρα, της μεγάλης αυτής παρέλασης που έγινε εκεί από την Ελληνική Ομογένεια στη Στουτγκάρδη το Σάββατο. Σάββατο έγινε, κυρία Ραφαηλίδου, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Από το Βάιμπλιγεν, από μια πόλη κοντά στη Στουτγκάρδη και από την ελληνική κοινότητα της πόλης, έγινε το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, με τη συμμετοχή 76 συλλόγων, ελληνικών σχολείων και ελληνικών κοινοτήτων. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για αυτή τη διοργάνωση, κυρία Ραφαηλίδου. Πώς ενδεχομένως θα δούμε και τα πλάνα εδώ με τα σχολεία. Μπράβο, μπράβο, Μάκη. Βλέπουμε φυσικά, είναι υπέροχη αυτή η εικόνα, πόσο μάλλον δε όταν είναι και από άλλη χώρα, έτσι, όταν είναι και από τη Στουτγκάρδη, την ελληνική ομογένεια. Που βλέπουμε για την 28 Οκτωβρίου, λοιπόν, πώς ήρθε αυτή η ιδέα. Θα σας διορθώσω, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη με την εθνική μας επέτειο. Παρέλαση στη Στουτγκάρδη είναι ουσιαστικά η συνέχεια της παρέλασης που έγινε το 2021, τον Οκτώβριο του 2021, όπου γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μία μεγάλη παρέλαση είχε γίνει και τότε, με την παρουσία της Προεδρικής Φρουράς, την πρώτη φορά στη Γερμανία. Και στην οποία παρέλαση συμμετείχαν 50 σύλλογοι από όλη τη Γερμανία και έγινε κάτω από συνθήκες πανδημίας, δηλαδή αυστηρών μέτρων, και πήγε πάρα πολύ καλά. Και μέσα από αυτή την παρέλαση και αυτή την εκδήλωση και την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα διοργανώνει μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο οποίος λέγεται Ομογένεια Γερμανίας, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Και είναι αυτός που έφερε εις πέρας αυτή την παρέλαση και θα διοργανώνει παρελάσεις από εδώ και στο εξής. Μάλιστα. Άρα είναι ουσιαστικά, κυρία Ραφαηλίδου, για τα 200 χρόνια της ελληνικής μας επανάστασης. Τώρα πια 202, 202 χρόνια. 202 πλέον με ακριβώς, την ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή. Ναι, ναι. Δεν θα ήταν φρόνιμο να συνδέσει κανείς τον εορτασμό της επετείου του όχι, κάνοντας μία παρέλαση στο κέντρο της Γερμανίας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτό να το εξηγήσω. Εμείς θέλουμε μέσα από την εκδήλωσή μας και μέσα από αυτό που παρουσιάζουμε στο κέντρο της πόλης, γιατί αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι μας παραχωρήθηκε η κεντρική πλατεία της Στουτγκάρδης, που δεν είναι εύκολο κανείς να του παραχωρηθεί κεντρική πλατεία μιας πόλης. Είναι για να προβάλλουμε την πατρίδα μας, να προβάλλουμε το όμορφο πρόσωπο της πατρίδας μας, της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, της ομόνοιας μεταξύ μας, και αυτό νομίζω καταφέραμε το Σάββατο. Μάλιστα. Και όντως, πραγματικά, και με τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε, πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έδωσε το παρόν εκεί. 20.000 κόσμο με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας και 2.500 παρελάβνοντες. Γενικότερα, στην πλειοψηφία τους φυσικά παιδιά. Η διοργάνωση από πλευρά σας σίγουρα χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να την προετοιμάσετε, έτσι, όλη αυτή την εκδήλωση. Η Ομογένεια Γερμανίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, αποτελείται από εθελοντές, δεν έχουμε καμιά εταιρεία και καμιά επιχείρηση η οποία το αναλαμβάνει αυτό, όπως γίνεται σε παρελάσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Είμαστε εθελοντές, έχει πολύ προσωπική δουλειά. Το να συντονιστούν τόσοι πολλοί σύλλογοι από διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας, που όλοι έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Ακόμη και οι σχολικές διακοπές ποικίλουν από κρατήδιο σε κρατήδιο. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο όλο αυτό. Αλλά όταν υπάρχει θέληση και όταν όλοι βλέπουν τον ίδιο στόχο, και ο στόχος ήταν να παρουσιάσουμε κάτι πολύ όμορφο για την πατρίδα μας, νομίζω το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε. Αυτό που σίγουρα πολλοί κόσμος δεν το περίμενε, και η ίδια η Προεδρική Φρουρά, είναι να είμαστε τόσο κοντά στην Ελλάδα, μόλις στα 2.000 χιλιόμετρα, οι περισσότεροι από εμάς σε κάποια παραλία της Καβάλας και της Χαλκιδικής ήταν το καλοκαίρι, και όμως να έχουμε τόση πολύ λαχτάρα για την πατρίδα μας, και αυτό το εισέπραξε η Προεδρική Φρουρά από τη μέρα που προσγειώθηκαν μέχρι τη μέρα που έφυγαν για να επιστρέψουν. Μάλιστα. Πραγματικά, όντως, κυρία Ραφαηλίδου, μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο να πούμε και σε εσάς, που βλέπουμε ότι γενικότερα και το κομμάτι των διοργανωτών αυτής της παρέλασης, αλλά και ο 20.000 κόσμος που βρέθηκε εκεί, δεν έχουν αφήσει
πίσω την πατρίδα τους σε καμία περίπτωση. Βλέπω, διακρίνω ενδεχομένως και το δίπλα ακριβώς από εσάς και από την άλλη πλευρά ενδεχομένως ότι υπάρχει ελληνική ομογένεια έτσι εκεί. Εγώ είμαι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Βάιπλιγκεν, που είναι μία από τις πιο παλιές ελληνικές κοινότητες, η οποία είναι εκλογικό κέντρο στις ευρωεκλογές. Με το καινούριο νομοσχέδιο θα είμαστε και εκλογικό κέντρο στις εθνικές εκλογές, με πολύ ελληνισμό και μεγάλη δράση σε ό,τι αφορά τα ομογενειακά θέματα. Ήθελα να πω, μια και είπατε για το κομμάτι των ομογενών, ότι οι Έλληνες ομογενείς της Γερμανίας μπορεί, δεν είμαστε αφομοιωμένοι στη γερμανική κοινωνία, ενταγμένοι αλλά όχι αφομοιωμένοι. Δεν χάνουμε την ελληνική μας ταυτότητα και νομίζω ότι αυτό το είδαν όλοι το Σάββατο. Συγκίνηση, χαρά, περηφάνεια, όλα πάρα πολύ έντονα. Δεν ήταν μόνο η παρέλαση, ήταν αυτό που προηγήθηκε, που ήταν την Παρασκευή, η βραδιά των Φιλελλήνων, που είναι μια βραδιά που την αφιερώνουμε στους φιλέλληνες Γερμανούς και στο φιλελληνικό κίνημα των Γερμανών κατά την Επανάσταση του 1821, και ολοκληρώθηκε την Κυριακή το τριήμερο των εκδηλώσεων με δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στην Εκκλησία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έξω από τη Στουτκάρδη, στην περιοχή Έσλιγεν, όπου εκεί έγινε επιμνημόσυνη δέηση και απόδοση τιμών στο μνημείο που έχει χτιστεί εκεί από τους Ποντιακούς Συλλόγους για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχείς λοιπόν οι εκδηλώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είπατε ότι είστε και πρόεδρος της Ελληνικής Ομογένειας στην περιοχή Βάιπλιγκεν, εκεί όπου θα υπάρχει εκλογικό κέντρο. Σε ευρωεκλογές θα έχουμε ξανά σύνδεση. Οπότε, κύριε Ραφαηλίδου, σας δεσμεύω από τώρα για να δούμε τι γίνεται. Κάτι για το τέλος. Γενικότερα, η όλη κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Ευρώπη, κυρίως με το κομμάτι της κατάστασης στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, υπάρχει ανησυχία από τους Έλληνες εκεί? Κατανοητό, και ήταν και σε εμάς ένας μεγάλος προβληματισμός. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον Δήμο και με την αστυνομία. Ήταν ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Εμείς ως διοργανωτές έχουμε το θεσμό των κίτρινων γυλαίκων, που τους λέμε και τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου και από εδώ, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φρόντισαν να τηρηθούν τα μέτρα που είχαμε βάλει σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Μιλάμε για μια ειρηνική παρέλαση. Δεν διαδηλώνουμε, δεν παρουσιάζουμε κάτι εναντίον κάποιων άλλων λαών. Προβάλλουμε την πατρίδα μας. Πραγματοποιήθηκαν όλα τόσο καλά που ο Δήμος ήδη μας ζητάει την ημερομηνία για την επόμενη παρέλαση και η αστυνομία μας είπε ότι δεν χρειάστηκε να παρέμβει πουθενά. Νομίζω ότι οι Έλληνες έχουμε και σε άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε. Δείχνουμε ότι είμαστε ένας ειρηνικός λαός. Φροντίζουμε να προβάλλουμε την πατρίδα μας χωρίς να φύγουμε και να προσβάλλουμε άλλους λαούς. Και αυτό έγινε και το Σάββατο. Οπότε όλα κύλησαν ομαλά. Ο προβληματισμός υπάρχει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά σε συνεργασία και με τις προξενικές αρχές και τη νέα γενική πρόξενη, την κυρία Κεχρή, όλα πήγαν καλά. Είχαμε μεγάλη παρουσία και δεν έχουμε ανεβάσει ακόμη όλο το βίντεο της παρέλασης. Είχαμε μεγάλη παρουσία και από την Ελλάδα και από πολιτικούς της Ελλάδας. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε το 2021, από όλα τα κόμματα. Και ήταν μια εκδήλωση που μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιτυχημένη στο 101%. Έτσι. Πάλι θα επανέλθω στο ερώτημα, κυρία Ραφαηλίδου. Το κομμάτι του προβληματισμού των Ελλήνων, της ομογένειας για τις καταστάσεις που υπάρχουν εκεί, για το κομμάτι τρομοκρατικών επιθέσεων, υπάρχει στη Γερμανία? Εννοείται ότι υπάρχει. Εννοείται ότι υπάρχει και υπάρχει όταν υπάρχει κάθε κρίση. Δεν είναι κάτι διαφορετικό εδώ στη Γερμανία. Είναι κάτι που αφορά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο εμάς. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως διοργανωτές είναι να διασφαλίσουμε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης χωρίς προβλήματα. Όταν έχεις μια εκδήλωση που συμμετέχει τόσο μεγάλο ποσοστό παιδιών, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και σε συνεχή επικοινωνία. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπήρχαν θέματα ασφάλειας, δεν θα ξεκινούσε η Προεδρική Φρουρά από την Αθήνα να έρθει στη Στουτκάρδη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς, στους διοργανωτές, σε όλη την ελληνική κοινότητα εκεί. Πραγματικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Ραφαηλίδου, από το Βάιπλιγκεν της Γερμανίας, τα εικόνες φυσικά από την παρέλαση της Στουτγκάρδης για τα 202 χρόνια της ελληνικής μας επανάστασης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαστε καλά, είστε ο επανειδήν. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.